Γεια σου και καλώ ήρθε. Είναι τα Μαρία μου Podcast είναι καλοκαίρι. Είναι ένα καυτό καλοκαίρι και θα μιλήσουμε για καυτέ σχέσει, λάθο σχέσει με λάθο ανθρώπου, που όμω είναι λίγο πιο καυτέ από τι άλλε για κάποιο λόγο. Μαζί μα για άλλη μια φορά, με μεγάλη μου χαρά, είναι η Αγνή Μαριακάκη, η οποία πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει φίλη μου. Αισθάνομαι κάθε φορά που χρειάζομαι μια γνώμη να απευθύνομαι στην Αγνή. Λοιπόν, Αγνή, θα μπορούσα να ξεκινήσω τραγούδα καλά με το τραγούδι τη Δέσπινα Βανδί και πάλι βρήκα το λάθο άνθρωπο για να αγαπήσω. Μα τώρα είναι αργά για να γυρίσω. Μαζί σου έχω αγάπη μου δεθεί. Μάλιστα. Καλώ ήρθε και άνοιξε τα χαρτιά σου. Καλώ σε βρίσκω, Μαρία. Έχει βάλει ένα πραγματικά καυτό θέμα ε, και νομίζω δεν θα βρούμε εύκολα κάποιον που δεν έχει περάσει από αυτό το βίωμα. Να σου πω κάτι, αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, δεν θα υπήρχε ελληνική δισκογραφία. <Χάχα> Ό,τι και να ακούσεις έχει να κάνει με αυτό. <Χάχα> ναι, Γιατί αν δεν πραγματικά. ήταν ο λάθος άνθρωπος, δεν θα υπήρχε αυτή η καψούρα, δεν θα υπήρχε αυτή η ένταση, δεν θα ναι, υπήρχε αυτός ναι, ο πόνος, ναι. δηλαδή δεν θα υπήρχαν καριέρες θυμένες. Ναι. Θα σου πω όμω μια ανατρεπτική προσωπική μου στάση απέναντι σε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λαθός άνθρωπος ότι η ψυχή δεν κάνει λάθη και θα στο το εξηγήσω αυτό ε, η ψυχή μας σωθεί να μας έλκουν άνθρωποι που ταιριάζουν ε, με τις στάσεις ζωής με το μοντέλο ε, με τα μοτίβα τα οποία υιοθετήσαμε στην παιδική μας ηλικία θα σου δώσω και παράδειγμα σε λίγο και υπάρχει η εξή χρονοκαθυστέρηση. Τα μοτίβα της παιδικής μας ηλικία τα κουβαλάμε σαν μόνιμα μπαγκάζια, καθώς όμως μεγαλώνουμε, αυτό που ανανεώνεται είναι η νόηση, το μυαλό μας. Και αυτό που λαχταράμε σε μια σχέση, καταλήγει να είναι διαφορετικό από αυτό για το οποίο προετοιμαστήκαμε. Α, καλά. Και Τώρα α... με έχεις μπερδέψει. Περίμανε. Θα σε βοηθήσω να το ξεπερδεύσουμε ναι. αν μου επιτρέπει. Ε, και αυτό μα κάνει να λέμε: Α, ήταν ο λάθο άνθρωπο. Φυσικά ήταν ο λάθο άνθρωπο με, με βάση τα σημερινά μου κριτήρια. Αλλά η ψυχή δεν ξέρει αλλιώ. Αυτό... Να σου το, το εξηγήσω κατάλαβα. αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Α πούμε: ναι. Ένα παράδειγμα. Γεννιέσαι και μεγαλώνει σε μια οικογένεια που οι γονεί δεν είναι παρόντε. Ναι. Νιώθει παραμέληση. Σωστά. Παράλληλα όμως η ψυχή καταγράφει αυτή τη συμπεριφορά, αυτό το μοτίβο, ως τον τρόπο να εισπράξει αγάπη. Ακριβώς. Στην πορεία λοιπόν, τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι και διαλέγεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι επίσης σου προσφέρουν Παραμέληση, αδιαφορία. Γιατί έτσι έχεις μάθει ότι είναι το να σχετίζεσαι. Ακριβώς. ακριβώς. Και πού πάμε κύριε με Ωραία. αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα θα να θέσω ε, την ε, εξήγηση αυτού του φαινομένου λίγο πιο αναλυτικά αν μου επιτρέπεις mm, mm, mm. και μετά να προσπαθήσουμε και οι δύο να είμαστε όσο μπορούμε πιο πρακτικοί στο να προτείνουμε την έξοδο του μεσολογίου. Από τη μεγάλη έξοδο του Μεσολογγίου Από τα παλιά μοτίβα μας Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Δύο γονείς οι οποίοι Η μία περίπτωση να είναι πόντες, Η άλλη περίπτωση να είναι υπεραυστηροί Και να μην δείχνουν την αγάπη Η άλλη περίπτωση είναι Να δείχνουν αγάπη Αλλά μόνο όταν είσαι τύπος και υπογραμμέ, υπογραμμός Ανταλλακτική Σε α, α, Ανταλλακτική αγάπη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα να φανταστούμε το εξής. Ότι μοιάζει με το να φοράμε ένα ζευγάρι γυαλιά με τα οποία βλέπουμε τη ζωή και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι γονεί μας που αποτελούν τον πρώτο μας δεσμό, είτε μας αρέσει είτε όχι, Αυτό είναι. αυτός είναι ο πρώτος δεσμός και άσχετο, ασχέτως, ασχέτως του πόσο αγαπηθήκαμε ή αν μας εκφράστηκε η αγάπη όχι, εμείς σαν παιδιά τη νιώσαμε την αγάπη και την σύνδεση και την εξάρτηση. Γιατί ένα παιδί 2, 5, 7, 10 ετών χωρίς το γονιό είναι ένα φίλο στον άνεμο. Άρα εμείς την αισθανόμαστε πολύ έντονα αυτή την ε, σύνδεση και την αγάπη ασχέτως αν δεν την εισπράττουμε πίσω. Οπότε θέλω να φανταστείς το εξή. Φοράω λοιπόν αυτά τα γυαλιά και ας υποθέσουμε ότι αυτά τα γυαλιά έχουν χρώμα καφέ. Λέμε τώρα, θα μπορούσαν να είναι ροζ, κίτρινα, μπλε, μοβ, οτιδήποτε χρώμα, αλλά εμένα είναι καφέ. Τι σημαίνει καφέ? Σημαίνει ότι στην ψυχή μου έχει συνδεθεί, έχει συνδεθεί ε, η ελλειπής έκφραση αγάπης, η υπολοιπόμενη αγάπη, η απουσία τη αγάπη. Η απουσία και ότι νιώθω ν, πάντα ότι μου α, λείπει ένα κομμάτι, ακριβώς δεν είναι. Αυτό έχει συνδεθεί με τον πρώτο μου δεσμό, με την πρώτη μου σχέση, με την πρώτη βαθιά υπαρξιακή σχέση που είναι με το γονιό μου. Να σου δώσω. Να, να, να βάλουμε μέσα και ένα κομμάτι επιστήμη, αν μου επιτρέπει. Είναι όπω με τα σκυλάκια του Παύλοφ. Θα διηγηθώ το πείραμα αυτό, που, που είναι θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο Παύλοφ αυτό που έκανε είναι. Ε, κάθε φορά που τάιζε τα σκυλάκια του, τους χτυπούσε και ένα καμπανάκι. Στην πορεία λοιπόν μπορούσε να χτυπήσει το καμπανάκι χωρίς να τα ταΐζει και αμέσως κατέβαζαν σάλια τα σκυλιά γιατί περίμεναν το φαγητό. Αυτό το ονόμασε εξαρτημένο αντανακλαστικό, δηλαδή συνέδεσε την όρεξη, την πείνα και μια φυσική αντίδραση της Σιελόρια με ένα καμπανάκι. Εμείς λοιπόν το ίδιο κάνουμε Συνδέουμε ε, σε μια ταύτιση ανίερη, μη υγιή ταύτιση Την πρώτη αγάπη που ζήσαμε με τους γονείς μας Με την πρώτη εγκατάληψη ή την πρώτη απώλεια αγάπης που ζήσαμε πάλι με, τις γονείς, με τους γονείς μας Και αυτό το ονομάσαμε καφέ γελιά mm. Φορέσαμε λοιπόν τα καφέ γελιά αργότερα στη ζωή πετυχαίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου φέρεται τρυφερά με αφοσίωση, με αγάπη, με λατρεία σου, τα χαδάκια σου, τα έτσι σου, τα σου και λες δεν μου κάνει κλικ. Καταρχήν θα σου πω κάτι, δεν τον πετυχαίνουμε γιατί δεν τον βλέπουμε, γιατί έχουμε μάτια μόνο για αυτόν που μοιάζει με το άλλο. Πολύ Πραγματικά δεν δε το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Δεν δίνει καμία σημασία σε έναν άνθρωπο που είναι άλλο μοτίβο. Που είναι Τουλάχιστον άλλο μοτίβο. Ναι. μέχρι κάποια στιγμή. Εσύ που είσαι και τόσο όμορφη γυναίκα, χωρί να σημαίνει κάτι αυτό. Όμω δεν σου έχει τύχει, θα σου έχει τύχει, δεν μπορεί να σου έχει τύχει στη ζωή σου, να σε λαχτά Ιδιαίτερα και στα μαθητικά σου χρόνια και στα φοιτητικά σου. Να σε λαχταρά κάποιο άντρα και να και να συναχωριέσαι που σε λαχταράξει, σε φλερτάρει, γιατί θε να του πει: Σε παρακαλώ, φύγε από πάνω μου, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχήν μου έχει συμβεί να μην βλέπω αυτού του ανθρώπου στο περιβάλλον, mm. να μην αντιλαμβάνομαι καν το φλερτάρι. Ah, Φαντάσου ότι κουρτίνε ah, κατεβασμένε που άλλο δεν τολμούσε. Και αν τολμήσει, μου ήταν τραγικά βαρετό. Νομίζω ότι το περιέγραψε τέλεια και θα ήθελα οι ακροατέ μα να κρατήσουν αυτό το πρώτο διαγνωστικό στοιχείο για τον λάθος άνθρωπο ναι. όπως είπες που είναι το εξής ας κάνω μια ανασκόπηση στη ζωή μου και ας ποιε ήταν οι περιπτώσεις εκείνες που στην τροχιά μου μπορεί να βρέθηκαν άνθρωποι που αν μη τι άλλο ασχολήθηκαν μαζί μου όχι απαραίτητα με φλέρταραν και που δεν τους είδα ή δεν τους κατάλαβα, ή. Δεν τους, που επέλεξα, δεν στην τους επέλεξα στην τελική. Και αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη αυτών των καφέ γελιών που πάντα μπορεί κανείς να τα βγάλει από τη ζωή του, να βγάλει αυτό το παλιό μοτίβο που βλέπει μόνο το καφέ στοιχείο. Μόνο το κακοποιητικό, αν θέλεις ή το ναι. απορριπτικό στοιχείο. Ναι, και αυτό. Κακοποιητικό είναι με μια έννοια. Ναι. Μόνο το απορριπτικό στοιχείο, δηλαδή σε μια σχέση και καταλήγει κανείς να έλκεται από τα στοιχεία ενός ανθρώπου από τα στοιχεία ενός ανθρώπου που στην τελική δεν είναι αυτά που θα, σου, θα σε κάνουν να αισθανθείς πληρότητα σε αυτή τη σχέση. Να σου δώσω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Ναι. Ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με έναν υπέροχο πατέρα, καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν τον έχω πια, τον λατρεύω, τον σκέφτομαι κάθε μέρα όλα τα καλά. Αυτός όμως, παρόλα αυτά, ήταν ένας ιδιαίτερα απαιτητικό πατέρας. Είχε απαιτήσει από μένα, είχε προσδοκίες από μένα και το κακό ήταν ότι οι προσδοκίες του ήταν τόσο τυλιγμένες, μέσα, σαν σουβλάκι τυλιγμένες, ένα χαρτί από αγάπη, που εγώ τις κατέβαζα μάσιτες, mm. τις του. Να, καλύψεις. να τις καλύψει. Να τις να είμαι το καλό κορίτσι, να είμαι άμεμπτη, να είμαι καλή μαθήτρια, Ό,τι ε, μπορεί να, ό... να φανταστεί, να είμαι καλή μαθήτρια, να περπατάω στον δρόμο και να είμαι άμεμπτη και να είμαι άψογη και να μην δίνω δικαίωμα. Εξή, εμεί μεγαλώσαμε και με αυτό το δικαίωμα. Και εγώ, και εγώ. Και εμένα ήταν έτσι οι γονεί μου. Παρατήρησα ότι αργότερα, όταν υπήρχαν άνθρωποι στη ζωή μου που με θαύμαζαν χωρί να κουραστώ, Mm. Που με φλέρταραν χωρί να κάνω απολύτω τίποτα. Ενώ για τον μπαμπά και για την αγάπη, βουνό ανέβαινε για να μπορέσει να πάρει μια ματιά, μια, ένα χαμόγελο αποδοχή, άντε και καμιά αγκαλιά. <laughs> Στα Όπως το Πάσχα. τα λε. <laughs> ναι. Όπω ακριβώ τα λε. Δηλαδή, για τον μπαμπά μου, η λαχτάρα μου ήταν να τα πάω καλά στα μαθήματα της ζωγραφική που έκανα, να είμαι καλή στα αγγλικά. Ε, πήρα και το βραβείο Ελευθέριος Βενιζέλου στην έκθεση, στη Δευτέρα Γυμνασίου ε, και φούσκωνα από περηφάνεια όταν ο πατέρας μου ε, μου λέει πω πω μπράβο και αργότερα, πολύ αργότερα αν βρισκόταν ένας άνθρωπος και μου είπε ας πούμε χωρίς να κάνω τίποτα να κερδίσω απλώς με αυτό που είσαι απλώς με αυτό που είσαι ε, μέσα μου αισθανόμουν θα το πω επακριβώς όπως θα αισθανόμουν αυτός ο άνθρωπος τι πρόβλημα έχει δηλαδή δεν ενδεχόμουν απλά ότι μπορεί και κάποιο να εκτιμήσει αυτό να που εκτιμήσει είσαι. Αυτό. Έπρεπε να, α, α, να τρέξει ναι στο μαραθώνιο. Για, ναι, ναι. να να... <laughs> <Είναι επιπόλαιος laughs> για να με εκτιμήσει. Είναι επιπόλεο. Είναι επιπόλεο. Για να με εκτιμήσει χωρί να το έχω παλέψει και χωρί να το έχω παλέψει. Γι' αυτό αποφάσισε να αποφεύγει. Επιπόλεο. <laughs> και θα πρέπει να κάνει <laughs> διαδρομέ κι εσύ. Λοιπόν, ο δικό μου λάθο άνθρωπο, για να ολοκληρώσω αυτή την ιστορία, ο δικό μου λάθο άνθρωπο ήταν εκείνο, ο οποίο στη σχέση που έκανε μαζί του ποτέ, ποτέ δεν ήμουν επαρκή. Ποτέ. Πάντα έπρεπε να έχω κάνει κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα. Εννοείται Με αυτά τα δεδομένα μεγάλωσα Αυτό ήταν το πατρόν μου Αυτό αγόρασα Από την αγορά Σε ψυχικό επίπεδο πάντα Και εμένα αυτό είναι το πατρόν μου Απολύτως Το συζητήσαμε και πριν το, πριν το podcast Και ήταν και αφορμή για να κάνουμε αυτό το podcast ε, Από αυτό το πατρόν Νοητικά Ξεφεύγεις Και ψυχικά Μπορεί να ξεφύγεις... Τι προάλλες... Κάναμε ένα podcast με ένα σεξολόγο... Ο οποίο είπε... Ότι σεξουαλικά... Πάντα σε διεγείρει... Το πρώτο πατρόν... Τι κάνουμε... Τι βάψαμε... <χω> ε, είναι μια μεγάλη αλήθεια... Αν θέλεις να το κουβεντιάσουμε... Αυτό λίγο... Σε επίπεδο νευρολογίας... Να το κουβεντιάσουμε... Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό πείραμα, θα μου επιτρέψετε να έχω μια ηλικία και να μην θυμάμαι ποιο είχε κάνει αυτή τη μελέτη. Αλλά η μελέτη ήταν η εξή, για να καταλάβουμε. Ε, Όπω συνήθω, οι περισσότερε υπέροχε έρευνε γίνονται σε πανεπιστήμια με φοιτητέ. Το ερευνητικό πείραμα ήταν το εξή: Χώρισαν αγόρια και κορίτσια σε δύο ομάδε και του έβαλαν να φλερτάρουν άτομα του φίλου που του ενδιέφερε. Η μία ομάδα έκλεισε ραντεβού στη μεγάλη πλατεία του Πανεπιστημίου σε κάποιο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Ναι. Η άλλη ομάδα έκλεισε ραντεβού σε μια αερογέφυρα πάνω σε ένα πάρκο. Η αερογέφυρα όμω 100 μέτρα περίπου πάνω από ένα γκρεμό και ένα ποταμάκι που έτρεχε Στο γκρεμό αυτό. Μ, κάπου πάει το μυαλό. Ναι. Στο τέλος πήραν ε, συνέντευξη, έκαναν ένα ερωτηματολόγιο σε αυτούς οι οποίοι ήταν ο στόχος του φλερτ και αξιολόγησαν πόσο τους άρεσε ο άνθρωπος που τους φλέρταρε ή όχι. Συστηματικά αυτοί οι οποίοι έκαναν το πρώτο τους ραντεβού στην αερογέφυρα πάνω στους, στους, στους και στους καταράχτες σε τεράστιο βαθμό περισσότερο είναι Ένιωσαν ερωτική έλξη. Αυτό γιατί. Γιατί οι ορμόνες που εκκρίνονται όταν κάποιος έλκεται σεξουαλικά είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τις ορμόνες οι οποίες εκλείονται όταν κάποιος βρίσκεται μπροστά σε μια απειλή. Σε κίνδυνο. Γι' αυτό και αν ακούσεις του ήχου και τι κραυγέ μια ερωτική συνέβρεση ακούγονται πάρα πολύ κοντινέ με τι κραυγέ που βγάζει ένα άνθρωπο που υποφέρει. Μόνο που υποφέρει πολύ γλυκά. Τα αχ και τα βάχ, τα ερωτικά, είναι πολύ παρόμοια με τα αχ και τα βάχ του φοβάμαι, απειλούμε. Άρα, όταν νιώθει παντελώ ασφαλή με έναν άνθρωπο, mm. εύκολα το σύστημα λέει. Εμ... Δεν έλκομαι ερωτικά, σεξουαλικά. Και τι κάνουμε τότε. <laughs> δηλαδή, πραγματικά, αν αποδεικνύεται και με πειράματα Μαι. ότι ο κίνδυνος, που ο κίνδυνος μπορεί να μην είναι ο γκρεμό, να είναι ο άλλος άνθρωπος που ξέρεις ότι είναι το πατρόν που δεν σου βγαίνει και πρέπει να πας και παραπέρα για να εξελιχθείς και για να περάσεις και καλύτερα. Εξαιρετικά. Τι Μαρία... κάνεις αφού ο κίνδυνος, λοιπόν, Ωραία. είναι τόσο ερεθιστικός. Ε, πρόσεξε τι γίνεται θέλω να βάλω στη συζήτησή μας ένα ακόμα εξελικτικό στοιχείο εξελικτικό ε, που ο άνθρωπος του κουβαλά μέσα του γιατί είναι ε, ωφέλιμο στην εξελικτική του ικανότητα να επιβιώνει και το στοιχείο αυτό είναι ότι η τρέλα της ερωτικής έλξης είναι βιολογικά σχεδιασμένη να έχει αρχή μέση και τέλος δεν αμφισβητώ ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να έλκονται ερωτικά και να περνάνε όμορφα σεξουαλικά ακόμα και μετά από πολλά χρόνια που είναι μαζί ασφαλώς αλλά σίγουρα η έξαρση ερωτική απλά έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο είναι εξελικτικά στημένο έτσι το σκηνικό γιατί ε, η φύση, η εξελικτική μας διαδικασία ορίζει να μην ξοδεύουμε υπερβολικούς πόρους στην ενέργεια της σεξουαλικότητας πέρα από ένα σημείο. Πέρα από ποιο σημείο? Πέρα από το σημείο του θεσίματος. Όλη αυτή η ερωτική έξαρση η, η, οδεύει στο να δέσουμε και αυτό που είναι επιβιώσιμο εξελικτικά είναι το δέσμα του ανθρώπου σε ένα πυρήνα. Που εξυπηρετεί και το να γονιμοποιηθούν, δηλαδή να κάνουν παιδιά να συνεχιστεί το είδος. Γι' αυτό η φύση το έχει κάνει αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως τώρα, πού βρισκόμαστε με όλα αυτά, πού βρισκόμαστε. Το θέμα είναι το εξή. Αφενός, το ένα ερώτημα είναι πώς ξεπερνώ και πώς βγάζω τα καφέ γελιά, δηλαδή mm. τα γελιά των παλαιών μοτίβων που δεν με εξυπηρετούν πια. Και κοιτάω αλλιώ τα πράγματα. Και κοιτάω αλλιώ τα πράγματα. Το δεύτερο είναι κάτι που σε παλιότερε κουλτούρε δεν ίσχυε. Το πώ διατηρώ τη σεξουαλική μου έξαρση, γιατί μου είναι πια απαραίτητη στη ζωή μου. Δεν θέλω να ζω χωρί αυτό και δεν αρκεί το να συνεπάρχω για να είμαι καλά. Θέλω να είμαι δεμένο για να είμαι καλά. Άρα συνεχίζουμε και, λέμε και αναρωτιόμαστε πώς μπορώ να κρατήσω αυτή τη σεξουαλική έξαρση στη ζωή μου ε, Και το επόμενο είναι πώς μπορώ να παντρέψω αυτή τη σεξουαλική έξαρση Να βγω από αυτό το φαύλο κύκλο του να πρέπει να, να με διαλέξω... αποσταθεροποιεί κάποιος για να έλκομαι σεξουαλικά μαζί του Ναι, γίνεται αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση, Μαρία, και χαίρομαι πολύ που την κάνεις. Ξέρει, ξέρεις, στη σημερινή μας κουλτούρα, την κουλτούρα του 2024, ε, τα θέλουμε τα πράγματα με τα δεδομένα μας και όπως τα γουστάρουμε και όπως τα έχουμε ονειρευτεί. Θα σου πω το εξή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μπει σε μια κουλτούρα αναλωσιμότητας. Δεν μου κάνεις, μα είναι η κουρτίνα σου, μα είναι το κινητό σου, μα είναι ο καναπέ σου. Το πετάω και παίρνω άλλο. Αυτό είναι μια Βαθιά ριζωμένη καινούρια αντίληψη που λέει: Αν δεν είσαι στα μέτρα μου εξ δεν μου χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο από το να σε αντικαταστήσω. Για κάποιου βέβαια, αυτό μεταφράζεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να μην μένει σε σχέσει που δεν σε καλύπτουν, δεν περνά καλά. Ναι. Εσύ μου λε ότι είναι ένα κομμάτι αναλωσιμότητα. Άρα ναι. σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε όσο πρέπει μέσα σε θεωρώ, μια σχέση. πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία θέση, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Κοίτα να δεις, θεωρώ, νούμερο ένα, ότι έχουμε ξεχάσει να επισκευάζουμε πράγματα. Mm. Όχι μόνο τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας, σχέσεις μας με τα παιδιά μας, με τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους μας. Έχουμε ξεχάσει, έχουμε χάσει την τέχνη να επισκευάζουμε πράγματα, ένα. Έχουμε χάσει λίγο την τέχνη να ιεραρχούμε, θα, θα μιλήσω πάνω σε αυτό mm -hmm. Σε σχέση με το αν Καταλαβαίνω γίνεται. αυτό που λες και να σου πω κάτι Το βρίσκω πολύ γοητευτικό αυτό που λες Γιατί τελευταία Και όλος αυτός ο καταναλωτισμός Και η σπατάλη Και ανθρώπων και υλικών ε, Είναι λίγο Ξέρεις σαν ένα άδειο παρέλι Τελευταία Για κάποιο λόγο Ασυνείδητα Και στις σχέσει Έχω μπει σε μια διαδικασία επισκευή. Γιατί μπορεί να γίνει. Και είναι και ωραία διαδρομή. Δηλαδή και το ότι μαθαίνει από αυτό έχει αρχίσει και με ξητάρει πάρα πολύ. Mm. Και στα πράγματα, γιατί σημαίνει ότι έχει ένα δέσιμο με αυτό. Δεν το πετά. Ναι. Άρα αγαπά. Ναι. Αλλιώ. Ναι. Είναι όλα. Ναι. Που μπορούν να αντικατασταθούν και δεν υπάρχει λόγο να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να γίνουμε πρακτικοί όσο γίνεται. Αχ, Μαρία θεωρώ το εξή ότι καταρχήν να χτυπήσω ένα κόδωνα κινδύνου υπάρχει σήμερα μια δικαιωματικότητα σε σχέση με τις σχέσεις Μη, προσδιορίζουμε τους ανθρώπους απέναντί μας πάρα πολύ εύκολα Α, αυτός έχει ναρκισιστικά στοιχεία Α, αυτός είναι τοξικός Α, αυτός είναι κακομαθημένος Α, αυτό είναι βουτύρο μπεμπέ. Βάζουμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία τα μπέλε στου άλλου, αλλά όχι στον εαυτό μα αντίστοιχα. Αυτό τι, 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 τι συμπέρασμα, τι αποτέλεσμα έχει στην καθημερινότητά μα ότι κάνουμε σχέσει τη μία φορά, την επόμενη, την επόμενη και σιγά σιγά τελειώνει η υπομονή μας να παραμένουμε εκεί, ώσπου να αναδει, αναδειχθεί. Στο ασφαλό, ασφαλές περιβάλλον που αποτελούμε εμείς... ο βέλτιστος εαυτός του άλλου. Πάρτα εγώ και κούρευτο. Ναι, <laughs> Πού θα βρούμε το βέλτιστο εαυτό του άλλου χωρίς να πα, περιμένουμε. Πάρουμε εμείς να είμαστε το ασφαλές περιβάλλον... στο οποίο ο άλλος θα τολμήσει να είναι Ακριβώς. ο εαυτός του... και να είναι ο σεγηνευτικός εαυτός Ακριβώς. που περιμένουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Και το ερώτημά σου πιθανόν να ήταν... Ωραία, και πώς το ξεπερνώ αυτό. Πώς μαθαίνω να επισκευάζω... Πώς, θα ήθελα να βάλουμε ένα, δύο, τρία πράγματα όσο μπορούμε πιο πρακτικά. Το πρώτο το έλεγε πάντοτε η δασκάλα μου, η Dr. Pat Allen, ε, μια ιδικός στους εθισμούς και στις εθιστικές σχέσεις, η οποία έλεγε πάντοτε το έξις. μεταξύ άλλων έλεγε το εξής, έλεγε πριν επιλέξει να σκοθεί να φύγει από μια σχέση και να την παρατήσει και να πει να άλλη μια φορά ξαναζω το μοτίβο μου, αναλογίσου πού βρίσκεται το ισοζύγιο τη σχέση. Δηλαδή, εάν αυτά που σου δίνει αυτό ο άνθρωπο είναι παραπάνω από το 50%. Τις αυτών που εισπράτησε από αυτόν. Και αν τα ελαττώματα και τα αρνητικά του... Είναι κάτω από το 50%. Σε αυτή την περίπτωση αν αισθάνεσαι... Ότι το ισοζύγιο έχει σύν σαν πρόσημο... Μην είναι και πάλι ψέτο. Γιατί αξίζει και γιατί δεν θα υπάρξει... Με την απαιτητικότητα που βιώνουμε... Δεν θα υπάρξει και καμία σχέση... Που να έχει μόνο θετικό πρόσημο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά αν είναι πάρα πολύ αρνητικό το πρόσημο και τελικά μένει σε αυτή τη σχέση παρά τον πόνο και την οδύνη που σου προκαλεί. Γιατί ενδεχομένω απλά... ενδεχομένως είναι το μοτίβο σου αυτό. Ε? Ακριβώς. Εκεί αναρωτήσου. Ο άνθρωπος που προχωρά είναι ο άρω... άνθρωπος που αναρωτιέται τι δεν έχω καταλάβει για τον εαυτό μου, τι δεν έχω μάθει για μένα, τι καινούργιο χρειάζομαι να ανακαλύψω για να προχωρήσω. Εγώ ξέρεις τι καινούριο ανακάλυψα τελευταία. Ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί για κανένα δύο-τρία χρόνια, δεν άφηνα κενό να κάτσω μόνη μου και να σκεφτώ. Απλά να σκεφτώ. Στο παραμικρό κενό που θα υπήρχε, περιμένοντας τον οδοντίατρο, στο αυτοκίνητο, θα ανοίγα το κινητό να παίξω παιχνίδια. Να σκρολάρω social media, να μπω στα site να δω τι γράφουνε. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη μαγεία. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζεις και βρίσκεις κλειδάκια για πράγματα που σε απασχολούν. Ή χαραμάδες τέλος πάντων για να δεις ένα φως. Αλλά κάθε χαραμάδα μετά αρχίζει και δίνει πιο πολύ φως, πιο πολύ φως. Δεν καθόμαστε καθόλου με τον εαυτό μας. Ε, νομίζω ότι έχεις μια πολύ κρυστάλλινη ματιά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ε, ανοίγω μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που λες... Ε, και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι αν δεν έχει κενό χρόνο, αν δεν έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να βαριέται, αν δεν έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να μένει στην ανία, δεν μπορεί να έχει αυτογνωσία. Γιατί η αυτογνωσία, η κατανόηση του βαθύτερου αυτού θα έρθει όταν δεν αποσπάσαι όταν δεν έχεις περισπασμούς πολλούς. Γι' αυτό και κάποια από τα πρόσφατα συμπεράσματα για τη συναισθηματική νοημοσύνη των ανθρώπων λένε ότι όσο περισσότερο μας απασχολούν τα κινητά σαν νταντάδες του ελεύθερου χρόνου μας, τόσο λιγότερο μαθαίνουμε να χωράμε μέσα μας και τα αρνητικά μας συναισθήματα. Mm. Ωστόσο, μου επιτρέψεις να γυρίσω πίσω στο σεξουαλικό. Βεβαίως. Ωραία. Το ερώτημα μας είναι, μάλλον κάτσε λίγο να μαζέψω τις σκέψεις μας για να, βάλουμε, να έχουμε μια σειρά ναι, ναι, ναι. εδώ. Άρα λέμε, ε, ένα, ένα πρώτο και σπουδαίο πράγμα είναι ε, μέσα από το χρόνο που περνάμε από τον εαυτό μας να μπορούμε να συνειδητοποιούμε πού είμαστε και πού πάμε. Νούμερο δύο, να ξέρουμε ότι οι σχέσεις χρειάζονται επισκευή, δεν θα μας έρθουν ουρανοκατέβατες. Για το σώμα μα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, για τη διατροφή μα, για την υγεία μα, αλλά περιμένουμε ότι η ψυχική μα διάθεση, η εσωτερική μα ευεξία και η σύνδεσή μα με του άλλου ανθρώπου δεν θέλουν αντίστοιχα και περισσότερη ακόμα δουλειά. Άρα η δυνατότητά μα να δουλεύουμε με τον εαυτό μα. Το να γίνει το να επισκευάζομαι να είναι στάση ζωής. Αλλά και το να επισκευάζω τις σχέσεις μου να είναι στάση ζωής. Το επόμενο είναι αυτό που έλεγε η δασκάλα. Ε, η δυνατότητά μου να προτεραιοποιώ και να συνειδητοποιώ το ισοζύγιο τη κάθε σχέση. Και μετά από αυτό, αφού βάλαμε αυτά σε μια σειρά, α σκεφτούμε λοιπόν, Μπορώ να κρατήσω ζωντανό το σεξουαλικό στοιχείο σε μια σχέση, Μπορώ να παρατείνω τη σεξουαλική έξαρση ή. ή ε, μπορεί να μου προκύψει την πορεία, που είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Mm. Αυτά. Να ξεμπερδέψουμε το δεύτερο ερώτημα. Ε, Εννοεί να έχει κάνει τον κύκλο τη αυτή η ένταση σεξουαλική, να έχει κάτσει η ένταση σε αυτό το ζευγάρι και να προκύψει ξανά. Ναι. Ωραία. Καταρχήν να πω το εξή. Αν ένα ζευγάρι δεν έχει σεξουαλική χημία στην αρχή, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει την πορεία. Μα γι' αυτό στο το ρώτησα. Γιατί θεωρώ ναι, ότι είναι πρέπει να έχει κάνει την αρχή τη σου. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Thank you. Ε, και αυτό γιατί είμαστε έτσι σχεδιασμένοι. Και έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνε που λένε, που εξηγούν ότι δεν είναι ποτέ τυχαία. Η σεξουαλική χημεία και η έλξη, η ερωτική έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, γιατί μυρίζουμε, αισθανόμαστε, εισπράττουμε κινηστικά τα σημεία στα οποία τα γονίδια μας έχουν αποφασίσει ότι ταιριάζουν. Ναι. Και ε, ε, αν δεν προκύψει αυτή η σεξουαλική χημεία στην αρχή, ή η ερωτική ανθρωπική στην αρχή, ε, πολλές φορές με ρωτούν άνθρωποι, ας πούμε... Μα τον λατρεύω Γιατί δεν μπορεί να με δει ερωτικά δεσέ... Πώ μπορεί όμως ο ένας να νιώθει συμβατό Ερωτικά με τον άλλον και ο άλλος Αν όχι Αν είναι προγραμματισμένος να μην αγαπηθεί Α. Δεν θα Ερωτευτεί Ανθρώπους που να είναι διαθέσιμοι Συναισθηματικά Θα αγαπήσει Θα ερωτευτεί Αυτούς που δεν Είναι που δεν θα σε θέση ποτέ να του Ναι, ναι. Ναι. Αν έχει ζήσει με δύο γονεί από του οποίου δεν εισέπραξε αποδοχή δεν και απέναντι σε αυτού η καρδιά του δονήθηκε με αυτού του γονεί, με του απορριπτικούς γονεί, δονήθηκε η καρδιά του τρίχρονου, του πεντάχρονου. Αργότερα, όταν είναι 25 χρονο θα δονηθεί η καρδιά του πάλι για πρώτη φορά. Με μια αδιάφορη, με έναν αδιάφορο. Αδιάφορη, αδιάφορο. Ναι. Τώρα, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Ωραία, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά. Παρεπιπτόντω, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία ένα χρόνο και μετά μα έφυγε, ξεθύμανε. Μα είναι δυνατόν εγώ να τον ερωτεύτηκα αυτόν και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι και αυτή η ορμόνη του σεξ που βοηθάει την αναπαραγωγή κρατάει ένα-ενάμιση ένα, χρόνο ναι, ανάλογα τώρα και τον οργανισμό ή το Άντε δύο. Να κάνουν τα παιδάκια να ναι, εξελιχθεί ναι, 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 το είδο ναι, 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 ναι. μετά. Μετά, τα Μετά... βλέπεις, δηλαδή γιατί το σεξ θα κάνει όλα πολύ ωραία. Σουστά. Μετά αρχίζεις και βλέπεις ότι αφήνει το καπάκι της οδοντόκραμα. Mm -hmm. <laughs> ότι σέρνει τα πόδια του με τις παντόφλες. Λοιπόν, <laughs> ότι μα... το κοπανάει την πόρτα του να παίρνει στο Πράγματα που καθόλου δεν τα βλέπεις πριν. Μαρία, να είμαστε ερετικοί Και ρηξικέλευθη, <laughs> <Ζουστάρις. laughs> Σκορπιός είναι για σένα, πάμε. <laughs> 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 Σούπερ. Λοιπόν, ε, εγώ θα σου πω τι αντιλαμβάνομαι και από τις μελέτες της πολλέ: Ότι είναι το μυστικό στο να κρατηθεί η ερωτική και η σεξουαλική έλξη. Mm. Άκου τι παίζει. Ε, για να. Ε, ε, η ερωτική, και α πω συγκεκριμένα: η σεξουαλική έλξη για να διαρκέσει χρειάζεται να μην παραγνωριστεί. Mm -hmm. Ε, σήμερα εξιδανικεύουμε το εξή. Είμαι ο εαυτός μου Τα λέω όλα χήμα Εκφράζομαι ελεύθερα και έτσι πρέπει να είναι οι σχέσει. Θα τοποθετηθώ και θα εξηγηθώ πάνω σε αυτό ε, Α το καλώ και πρέπει να με δέχεται όπως είμαι Να ναι. με δει και αγουροξυπνημένο και, και χειρότερα να βρο, Και να βρω που έχω γυρίσει από τον καύσωνα ναι. μέσω μέσα στον υδρότα και τα και τα και τα και τα, 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 τα Η σχέση όμως έχει ένα σκληρό δίσκο. Έχει σκληρό δίσκο. Τι αποθηκεύει μνήμες, βιώματα και αισθήσει. Και το σεξ, η σεξουαλική έλξη απαρτίζεται από αισθήσει. Σιγά σιγά λοιπόν, ενώ στην αρχή η βιβλιοθήκη των αισθήσεων ήταν παμπλουτή, γιατί ε, ζήσαμε φανταστικές στιγμές. Στην πορεία του χρόνου αρχίζει... Και αρχίζονε... γιατί το φροντίζαμε και περισσότερο Γιατί αυτό. το φροντίζαμε και περισσότερο αυτό. Αρχίζει αυτό και σκεπάζεται από τι. Από την αγενεία που την ονομάζουμε ευθύτητα. Mm -hmm. Και της λέει ο, ο τύπος της γυναίκας του... Μωρή ηλίθια, mm -hmm. τι είναι αυτά που έχεις κάνει εδώ πέρα. Πάλι πήγες και... Τερμάτισε την κάρτα. Είσαι ηλίθια τελείω. Αλλά το βράδυ. Θέλει σεξ. Θέλει σεξ. Αυτή η γυναίκα έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δεν ξέρουμε αν θα το αναπληρώσει στο μέλλον ή αν την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη, αν συνεχίσει αυτό, θα κάνει και άλλα βήματα προ τα πίσω. Και στο τέλο τη έχει τελειώσει εντελώ. Πάρα πολύ δίκιο έχει γι' αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχα ακούσει παλιά μια συνέντευξη που είχε δώσει Νόνικα Γαρινέα. Και έλεγε ότι κοιμάται σε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Αχα. Και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Παρόλο που τότε μπορεί να μην είχε αρχίσει και η ερωτική μου ζωή. Αλλά το βρήκα ωραίο γιατί αυτή η απόσταση και η προστασία μου ακούστηκε πολύ αποτελεσματική για ένα ζευγάρι. Τι ζεκάλαι. ωραία Μαρία που το θυμήθηκε αυτό. Ναι, γιατί ήταν ένα καμπανάκι και έλεγα και εγώ όταν μεγαλώσω και παντρευτώ να έχουμε χωριστέ κρεματοκάμπα. <laughs> <α, α. laughs> Κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να βάλω στο τραπέζι δύο έννοιε ξεχωριστέ. Η μία έννοια είναι η σχέση και η άλλη έννοια είναι η ιδιωτικότητα. Τι συμβαίνει λοιπόν, η δουλειά μου είναι να εξασφαλίσω ότι η σχέση θα παραμείνει γεμάτη ε, και όχι εξαχνωμένη και στερημένη από αισθήσει και ομορφιά. Γιατί όσο αρχίζουν και εκλείπουν οι όμορφε αισθήσει. Και εκλείπει η ομορφιά την, 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 τοποθετώ μεταφορικά την ομορφιά. Ωραίε εμπειρίε, ωραία. Όσο, όσο αυτά λιγοστεύουν, υστερεύουν και αδειάζει ε, το θησαυροφυλάκιο, να το πω έτσι, τι σχέσει. το θαυμασμό. Χάνε το θαυμασμό και τελειώνει σιγά-σιγά. Άμα η χαθεί θα ο θαυμασμό, ναι. δεν υπάρχει έλξη. Τι σημαίνει τώρα η ιδιωτικότητα ιδιωτικότητα σημαίνει ότι κάποια πράγματα θα τα δουλέψω εγώ με μένα και δεν καλώ το σύντροφό μου να είναι τα πάντα όλα στη ζωή μου. Να είναι και η κολλητή μου φίλη, να είναι και εξομολόγο μου, να είναι και ο πνευματικό μου. Να είναι και το πατάκι που καθαρίζω Να είναι και το πατάκι που καθαρίζει. Δηλαδή, δηλαδή έχω... ναι, 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 ναι. Να με ανέχεται να ξεσπάω τα πάντα πάνω του. Ναι. Και ο κάλαθο των αχρήστων για να ξεσπάω όλα τα χρηστά μου πάνω του. Ναι. Δεν γίνεται και να ζητάω να συνεχίσει να υπάρχει αυτή. Η σεξουαλική έλξη δεν γίνεται. Mm. Ε, άρα τι κάνω. Τη στιγμή που μπω σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που γουστάρω, αληθινά τον γουστάρω, είναι η στιγμή που οφείλω να αναστοχαστώ ποιοι θα είναι οι φίλοι μου για να μπορώ να έχω ένα κομμάτι ζωής έξω από αυτή τη σχέση. Ποιες θα είναι οι δραστηριότητές μου που θα με επαναφέρουν. Είπα μπουρδα τώρα, αναφορτίζουν Είπα δύο φορές, επ, ανα Αναφορτίζουν, ξαναφορτίζουν Για να μην περιμένω να φορτίζω από τον σύντροφο μόνο Πράγμα που θα είναι εξαντλητικό για αυτόν Δηλαδή, νομίζω ότι Το να είσαι αυτάρκης mm. Το να είσαι σαν να μην είσαι σε σχέση mm. Όπως ήσουν πριν Και παίρναγες καλά με σένα Αν δεν παίρναγες καλά δεν θα περάσεις ούτε στη σχέση αν λοιπόν πριν περνούσε καλά, είχε τους φίλου σου, είχε πράγματα που σε τροφοδοτούσαν, σου δίνανε ενέργεια, ήσουν δημιουργικό, δημιουργική, αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στη σχέση. Δεν κρεμάς τα παπούτσια. Ακριβώ. Απλή... Για να γατζωθεί από έναν άνθρωπο, να χαθεί από του φίλου, να σταματήσει τα χόμπι σου ε, και να περιμένει ότι όλο ο κόσμο είναι αυτό. Το συμπλήρωσε εξαιρετικά. Και θα προσθέσω ότι όταν μπαίνουμε σε μια σχέση Μπαίνουμε με τέτοια λαχτάρα να συντροφιαστούμε Ειδικά εμείς οι γυναίκες Με τέτοια λαχτάρα να συντροφιαστούμε Ώστε θέλουμε πια να, όπω λέμε στην Κρήτη, να αμολάρουμε Να απλωθούμε στον καναπέ, τον ψυχικό καναπέ Ναι, ναι, να απλωθούμε, κατάλαβα τι λες ναι, ναι. ναι, να απλωθούμε και να πάψουμε επιτέλους Να γίνονται μόνα τους τα πράγματα Δηλαδή... Έτσι να αισθανθούμε ζεστασιά, ανθρωπιά, αποδοχή, την απόλαυση, την ερωτική. Ε, ε, επιτέλους να μην χρειάζεται να πολεμάμε άλλο. Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που το λένε αυτό. Γιατί πρέπει να προσπαθώ. Νομίζω ότι... Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Γιατί να πρέπει να προσπαθώ. Και κοιτάζω αυτό το άτομο στα μάτια και λέω ποιο σου υποσχέθηκε. Ποιο συμβόλαιο έχεις υπογράψει ότι εσύ δεν θα εξελιχτείς, ότι εσύ δεν θα προχωρήσεις Και ότι... ποιος σου είπε ότι θα πάψεις να νοιάζεσαι και να κουράζεσαι για πράγματα, δεν υπάρχει αυτό, μόνο πεθαμένος Μόνο πεθαμένος Δηλαδή ναι. Ο Στάσιμος, ο Αδρανής Ναι για τον ναι. εαυτό σου και μόνο σου να είσαι. Ναι. Πάλι δεν θα προσπαθούσε να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Ναι. Να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Να έχει επικοινωνία με κόσμο. Να μπαίνει καινούριο κόσμο στη ζωή σου. Να συντηρεί δηλαδή, τι σχέσει που αγαπά του ανθρώπου του δικού Δηλαδή, γιατί μετά, τι να ράξει, τι να κάνει, Να βουλιάξει έναν καναπέ. Ναι, ακριβώ αυτό. Ακριβώς αυτό. Ε, Επομένω, νομίζω ότι αυτό που πρότεινε τώρα μόλι η, η ικανότητά σου αφενός να είσαι αυτάρκης και αφετέρου να μπορείς να συνδέσαι με την ενέργεια με τις δικές σου δυνάμεις όχι να στηριχτείς τις δυνάμεις του άλλου για να αντλήσεις ενέργεια για να είσαι καλά που αφεν... Σίγουρα σε κάνει δυνατότερο ναι. μια καλή σχέση ναι. Μοιράζεσαι ναι. τη ναι. ζωή σου με κάποιον που το ζευγάρι το δύο είναι δύναμη μεγαλύτερη από τη μονάδα αλλά δεν πας να βιάσεις εκεί ό,τι περιμένεις ή ό,τι δεν μπορείς να κάνεις. Ακριβώς. Τώρα να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι Μαρία και θα σε ρωτήσω μέσα από τη μακρά σου εμπειρία με ανθρώπους. Θεωρώ ότι στη ζωή σου και σαν δημοσιογράφος έχει συναντήσει πάρα πολύ κόσμο. Για να γυρίσουμε πίσω στο θέμα των λάθος ανθρώπων. Η ερώτηση μου και σε μένα και σε σένα θα ήταν η εξή. Μπορώ να ξέρω πριν πω στη σχέση αν υπάρχουν καμπανάκια για το αν κάποιος άνθρωπος είναι λάθος στη ζωή μου μπορώ να εισπράξω τα καμπανάκια ένα το κρατούμενο ένα ερώτημα και ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής αν έχω υπερβολικά πολλά καμπανάκια μήπως τελικά δεν θα σχετιστώ ποτέ ε, κοίτα ναι, σ' ακούω καμπανάκια έχεις 100% γιατί είναι ε, πολύ συγκεκριμένος ο, 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 ο τρόπος που μιλάει, που στέκεται, που περπατάει, που σε κοιτάει. Όλα, 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 όλα. Τα λάθος τα ξέρεις. Τα έχει δει. Δεν είναι ανάγκη να γίνει κάτι πολύ βαρύ. Επομένως, το θέμα είναι όταν βλέπεις τα καμπανάκια για ένα λάθος άνθρωπο... Ε, Παραδείγματο χάρη, ένα καμπανάκι για μένα είναι να βρίσκομαι με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν με ρωτάει τίποτα για τον εαυτό μου. Α, για τη ζωή σου, πώ τη ναι, την ημέρα σου. Πώ την ημέρα μου. Μιλάει ε, πάρα πολύ για τον εαυτό του. Εγώ είμαι πολύ επίρεπής σε κάτι τέτοιο, γιατί μ' αρέσει να ακούω του ανθρώπου. Αλλά στο τέλο έχω φύγει άδεια. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μένα. Πώς είναι, φεύγομαι... Δεν έχει πάρει νιάξιμο. Όχι, δεν έχω πάρει νιάξιμο. Άρα, πώ φεύγω μετά από μία συνάντησή μα. Νιώθω γεμάτη και νιώθω Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι. μετά, πόσες ευκαιρίες θα του δώσω. Δηλαδή, θεω... Πόσες λες. Ε, δύο. <laughs> θεωρώ ότι, ότι... <laughs> Κοίτα, αυτός που δεν νοιάζεται πραγματικά και είναι και στην αρχή μια σχέση. Ε, Λοιπόν... Δύο. Δεν <σχει> δίνω Τέλεια, θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Και... Γιατί πες πως ήταν μια δύσκολη μέρα για αυτόν ναι. και δεν είχε το νου του, αλλά μπαίνει ναι. σε μια κατάσταση, έχει ένα ενδιαφέρον για την Αγνή, για τη Μαρία και. Δεν είναι δυνατό να μην ρωτήσει πώ πέρασε, πώ ήταν η μέρα σου, ναι. ε, να προσέξει, να σε φροντίσει. Ωραία. Άρα, συμπέρασμα. Ε, δεν δίνω ευκαιρίε συνέχεια. Όχι. Ένα. Και δεύτερο,. Ε, Κάτι που συναντώ πάρα πολύ συχνά είναι το εξή. Ήξερα από την αρχή ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι εντάξει, αλλά είπα δεν πειράζει. Θα τα φτιάξω. Ε, μπορεί να μην είπε απαραίτητο. ότι θα τα φτιάξω, αλλά είπε πιθανόν μπορώ να τα ανοιχτώ. Αυτό παίζει όμω. Μπορώ να τα ανοιχτώ. Και γι' αυτό και πολλέ φορέ βλέπω ανθρώπου που ανέχονται πολύ παραπάνω από ότι είναι υγιέ. Ωραία. Ποια είναι τα όρια. Ε, τα όρια είναι πολύ ξεκάθαρα όταν κάτσεις να αναστοχαστείς και γυρίσεις πίσω στο ισοζύγιο της Dr. Pat Allen. Ναι. Αυτά που ρουφάω και παίρνω για μένα. Για μένα. Σεβασμός, νούμερο ένα. Να με σέβεται, νούμερο ένα. Σεβασμός, μιαξιμό, νούμερο δύο. Απαραίτητο, σεβασμός, μιαξιμό. Και φροντίδα. Μπορεί η φροντίδα να μην είναι στο Θεό, αλλά να παίρνω φροντίδα όμως και... Ε, τρυφερότητα ε, αν αυτά είναι παραπάνω από το 50% από αυτά που εισπράττω συνολικά και χορταστικότερα από τα αρνητικά που χρειάζεται να ανοιχτώ γιατί μόνο αν χορταίνω από κάποια θετικά μπορώ να αντέχω γιατί απαραίτητα σε όλους μας θα υπάρχουν και αρνητικά. Να το εξηγήσω λίγο αυτό. Μόνο όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά, μόνο τότε αποκαλύπτονται στις ιδιαιτερότητές τους. Ε, αυτές οι ιδιαιτερότητες κάπου θα ενοχλήσουν απαραίτητο. Γιατί και εγώ αποκαλύπτω τις ιδιαιτερότητές μου, και εσύ τις αποκαλύπτεις, άρα κάπου δεν θα συναντηθούμε. Καλά, ναι, δεν μπορείς να σε συμβατώ σε <laughs> όλα. Αλλά να μπορώ να τις αντέξω, γιατί εκεί που συναντιόμαστε, είναι αρκετό. Mm -hmm. Και θέλω να θυμόμαστε το εξής, κάτι που προσωπικά το έχω μάθει στην πράξη από δύσκολα δικά μου και πολύ οδυνηρά βιώματα και είναι το εξής, ε, φτάνει ένα σημείο να κάνεις υπομονή στη σχέση και να κάνεις μόνο υπομονή. Βάζω στοίχημα ότι το έχεις βιώσει κι εσύ. Ναι. Γιατί μία γυναίκα, δεν... μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, μία γυναίκα και ένας άντρας, πιστεύω κανένας, από τα δύο φύλλα κανένας δεν θα, συγχωρεί, δεν θα, σηκωθεί άκοπα και χωρίς να το παλέψει να εγκαταλείψει μια, μια σχέση, σχέση που τον ενδιαφέρει που τον ενδιαφέρει και μπορεί να είναι και μια Φυσικά σχέση που υπάρχουν κάνει και παιδιά και υπομονή, ναι. δεν θα σηκωθεί να φύγει έτσι ανάλαφρα θα το παλέψεις τι γίνεται όμως εάν κάνεις παραπάνω καιρό υπομονή από όσο είναι υγιές σιγά σιγά γεμίζει όλο το κομμάτι της ψυχής σου ε, είναι αγκαζέ το κομμάτι της ψυχής που θα μπορούσε να αναζητήσει αυτό που θα σε εκπλήρωνε και αυτό που θα σου άξιζε και πέφτεις και σε τέλμα σωστά είναι σαν αυτό που yeah. λέγαμε πριν και για τους ανθρώπους που μπαίνουν κάπου απλώς για να φεθούν ακριβώς 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 ε, επομένως για τον καθένα είναι διαφορετικό, αλλά για τον καθένα το να φτάσεις στο σημείο να κάνεις κυρίως υπομονή ή μόνο υπομονή ε, είναι να... Ίσως είναι και ο δρόμος του. Mm. Είναι, είναι ο δρόμος του για να μάθει ναι. το δικό του μάθημα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι Γιατί ναι, ναι. αν συμβαίνει σε σένα που σε φίλη μου και σε βλέπω mm. να κάνεις υπομονή σε μια... Όσο και να σου πω... Ναι... Εσύ η θα νιώσεις πότε αυτή. θα φύγεις να. ναι, 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 ναι Ακριβώς, εσύ θα το νιώσεις Εσύ θα πρέπει να το επιλέξεις Έχω δει ανθρώπους να καθυστερούν πάρα πολύ Και να χάνουν και τη ζωή Να χάνουν και τη ζωή τους πολύ συχνά ε, Ακούω πολύ συχνά Να την ξοδεύουν ανώ τη ζωή Να τους. την ξοδεύουν ναι. τη ζωή τους Ακούω πολύ συχνά ανθρώπους μιας προηγούμενης γενιάς Η οποία διδάχτηκε στην αν μου το επιτρέψει αυτή την άσχημη λέξη, διδάχτηκε στην υποταγή... Οι γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες. Διδάχτηκαν στην υποταγή στο καθήκον. Το λιμανάκι. Ναι, ναι, ναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ και ε, το θεωρούν πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι αλήθεια στην πραγματικότητα. Ε, από το λιμανάκι φτάσαμε στην υπερακύρωση τώρα. Mm. Κάπου στη μέση είναι ο δρόμος. <χαι>, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε πάρα πολλά από τα ερωτηματικά μου. Ναι. Νομίζω ότι ανοίξαμε και μερικέ και και ερωτήσει <laughs> ακόμα. Ναι, ναι. Νο, ε, έχουμε καλύψει αρκετά το θέμα. Ποτέ δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Όχι, δεν τελειώνει. Είναι αλήθεια. Αλλά πάντα είναι χαρά μου, Αγνή, όταν σε βλέπω και έρχεσαι. Είναι και δική μου χαρά σε και, και Εκτιμώ πάρα πολύ την ευθύτητα. Ε, και την αγνότητα με την οποία εκφράζεσαι και θέτει τα πράγματα χωρί αναισθητικό, θα μπορούσα Α, να ναι. πω. <laughs> ναι. έτσι νομίζω. Πάντοτε όμω με γλυκύτητα. Ευχαριστώ και αυτό πάρα είναι πολύ, πολύ. ενδιαφέρον. Πώ το πετυχαίνει. Νομίζω σε εκφράζει. Νομίζω είμαι εγώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά που ήμασταν μαζί και σήμερα στα Μαρία Μπακοδήμου Podcast. Είμαστε πάντα εδώ να βρίσκουμε δρόμου, να ζούμε καλύτερα, να γεμίζουμε την ψυχή μα, να αγαπάμε πιο ωραίου τρόπου και να επισκευάζουμε πράγματα, όπω είπε η Αγνή, Επισκευάζουμε πράγματα, σχέσει, να μην πετάμε τα πάντα με το μικρό